Μύριδες. Έλα βρε Τάσε, πού είσαι? Πού είσαι αδερφά μου? Καλά στενά. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βήμα της Κυριακής, είσαι έτοιμος? Λοιπόν, μυστικά και ψέματα για το Αιγαίο, λέει η εφημερίδα, οι δύο πλευρές του αρχιπελάγους εν ώψη της 8ης Οκτωβρίου. Οι κόκκινες γραμμές της συνάντησης, οι έρακες που τορπιλίζουν το διάλογο, τα 6 και 12 μίλια του 2003. Μαφία των γραφείων, 291 εστίες διαφθοράς στο δημόσιο, Μέση Ανατολή, το Ιράν, το Ισραήλ και το μεγάλο δίλημα του αραβικού κόσμου. Εκβιαστικές αγωγές, η ευρωπαϊκή προστασία που αγνοείται από τη χώρα μας και κεντροαριστερά αριθμητική που αλλάζει το τοπίο στην αντιπολίτευση. Στην καθημερινή αντίστροφη μέτρηση για 333.741 αιώνιους φοιτητές. Το επόμενο μέτωπο στα πανεπιστήμια, η διορία για τις διαγραφές και οι παρασκηνιακές πιέσεις για αναβολή. Παγκράτη, οδός Αρχελάου, πολλές Αθήνες σε ένα δρόμο, τι δείχνει το μέλλον της πόλης, η βίωση κατοίκων, τουριστών και εστίασης σε λίγα τετράγωνα. Το μήνυμα της Άγκυρας, πρώτα πρέπει να μετρήσουμε το οικόπεδο. Χάρης και Τραμπ, οι παγίδες της μονομαχίας στις ΗΠΑ και καύσιμα πειραγμένες οι αντλίες στο 27% των πρατηρίων. 120 εκατομμύρια ευρώ το κόστος για τους καταναλωτές. Σε λίγο θα έχουμε εκτενές ρεπορτάζ. Όλα αυτά από την καθημερινή με πλούσια ρεπορτάζ και άλλα θέματα. Κυριακάτη και Δημοκρατία. Στα Ικούρας κερνάει, στα Ικούρας πίνει. Μείζον θέμα ηθικής τάξης με απευθείας αναθέσεις. Βαριά εκτεθειμένος ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, που αντί να δαπανά τα χρήματα των φορολογουμένων μέσω δημοσίων ανοιχτών διαγωνισμών, τεκταμιεύει προς την εταιρεία που εργάζεται εδώ και 10 χρόνια η σύζυγός του, λέει η εφημερίδα. Δεν σέβονται ούτε τα αυτονόητα συμβίβαστα οι Υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Ζητείται εισαγγελέας να ελέγξει αν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες. Το υπουλοσχέδιο για νέους φόρους το 25. Τα έσοδα από την άμεση φορολογία των πολιτών ήταν 12,7 δις το 23, 14,2 δις το 24, ενώ προβλέπονται 15 δις για το 25. Πάμε πάνω αριστερά. Εθνικός κίνδυνος στα μυστικά παζάρια Μητσοτάκη Ερντογάν για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Διπλό μπλόκο του ΣΤΕ για την εκτός σχεδίου δόμηση. Αλλάζει η στάση η κυβέρνηση και ετοιμάζει περιορισμούς για τα τυφλά οικόπεδα και κάτω-κάτω οι παγίδες που κρύβονται στα αφορολόγητα φιλοδωρήματα είναι το θέμα που συζητάμε τώρα. Πειραματόζωα οι εποχικά εργαζόμενοι στις τουριστικές επιχειρήσεις. Κύριε Κάτη, και απογευματινή, πακέτο 8,3 δις ευρώ και νέα στρατηγική ανάπτυξης, επενδύσεις σε παραμεθόριες περιοχές και χιλιάδες θέσεις εργασίας. Τομείς αιχμής, αμυντική βιομηχανία, ρομποτική, δομικά υλικά, ναυπηγοεπισκευαστική, βιοτεχνολογία, αγροδιατροφή, τεχνητή νοημοσύνη. Οι εταιρείες που αποκτούν προτεραιότητα, τα κίνητα, οι διαδικασίες και τα μέτρα στήριξης. Όταν τα θύματα κακοποίησης παίρνουν το νόμο στα χέρια τους, η εκδίκηση των δύο αδερφών, η πατροκτόνη, ο εκβιασμός και η σύζυγος του Τζογαδόρου, αληθινές ιστορίες που συγκλονίζουν. Μην χάσετε αργότερα εδώ στην παρέα μας. Με τη βοήθεια ειδικού επιστήμονα θα μιλήσουμε για το θυμό στο σπίτι σε γονείς και παιδιά και κυρίως για τις τάσεις αυτοκυρίας ή τις τάσεις αυτοκαταστροφής που έχουν τα ανήλικα άτομα οι νέοι. Τα στοιχεία που θα δείτε και έρχονται στη δημοσιότητα από το χαμόγελο του παιδιού σοκάρουν, γιατί μιλούμε για παιδάκια τα οποία είναι από ηλικίες 10 μέχρι και 16-17 ετών και τα περιστατικά είναι πάρα πολλά μέσα σε ένα χρόνο. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα και να μην το χάσετε. Κυριακάτικη κόντρα. Οριστική ρήξη Μητσοτάκη με Καραμαλή και Σαμαρά. Νέο χτύπημα για τα εθνικά. Ετοιμάζουν 17 αντάρτες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται. Μικρομεσαίοι σε κίνδυνο. Συρρήκνωση πωλήσεων, τραπεζικός αποκλεισμός και στο βάθος λουκέτο. 5 γρίφοι στο δρόμο για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Σε κοινή γραμμή η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής. Ελεύθερος τύπος, μύθοι και αλήθειες για τα ελληνοτουρκικά, η εθνική γραμμή της Αθήνας, ο μαξιμαλισμός της Άγκυρας και οι θεωρίες συνωμοσίας. Αντίστροφη μέτρηση για αναδρομικά συνταξιούχων. Εκτός Νοεμβρίου η απόφαση του ΟΝΟΤΑΤΟΥ, η απόφαση του ΟΝΟΤΑΤΟΥ ειδικού δικαστηρίου για δώρα και επικουρικές. Κάτι τέτοιο, κύριε Μητρόπουλε. Θα αναμένεται η απόφαση. Ναι. Και κατά, τώρα γιατί είμαστε off camera. Ασφαλής πληροφορίες. Ζητώ συγγνώμη από την Μαρία Ρίζου και τους εκλειδούς συνεργάτες. Κατά ασφαλής πληροφορίες δίνει τα αναδρομικά μόνο σε όσους έχουν ασκήσει αγωγές. Μάλιστα. Θα στενοχωρήσει πολύ κόσμο.
Πολύ κόσμο. Μάλιστα. Τι θα ακούσουν οι δημοσιογράφοι που λέγανε, ακούγανε του πολιτικού που λέγανε δεν χρειάζεται να ασκήσετε αγωγές. Όλοι μαζί θα ικανοποιηθούν. Όχι, όχι. Και οι δημοσιογράφοι το κάποιοι έκαναν πολιτική, την αναπαραγωγή τη πληροφορία. Οι πολιτικοί αποθάρρυναν. Αλλά βεβαίως θα. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά από το Ελεύθερο Τύπο με πλούσιο ρεπορτάζ βέβαια. Πάμε να δούμε την Αυγή. Φήμωτρο λέει Μητσοτάκη στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Απαγορεύει ερωτήσεις για τα ελληνοτουρκικά. Το μήνυμα Καλαφάτη στη Γαλάζια Κοινοβουλευτική, στο Στόχαστρο και ο Χρυσοχοΐδης. Στην κόψη του Συραφιού, συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, ο χρόνος, ο τόπος και οι αρμοδιότητες. Πάμε πάνω-πάνω, δες εδώ. 28 δις ευρώ το πρώτο οκτάμινο. Ο Τζόγος ξεπέρασε τις δαπάνες για παιδεία και υγεία, παρακαλώ πολύ. Ευρώπη μεταναστευτικό. Το τέλος της Σέγγεν σχολιάζουν εδώ οι καλεσμένοι μας και άλλες καινοτομίες. Νέο ράλι τιμών φέρνει το σπίτι μου 2, παρακαλώ πολύ. Μέση Ανατολή, ο θάνατος του Σινουάρ δεν βάζει τέλος στο δράμα. Είναι μερικά από αυτά που λέει η εφημερίδα στο πρώτο σελίδο. Ο Τζόγος και ο εθισμός στον Τζόγο είναι ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα. Το αγγίζουμε. Απίστευτο, δεν είναι το ποσό. Λοιπόν, στην Εστία, οι δεδηλωμένοι του Αιγαίου και ο κύριος Μητσοτάκης, οι βουλευτές της Δημοκρατίας και ο ανασχηματισμός. Το δεξιό προφίλ του νέου ανώτατου άρχοντος και το αντιστάθμισμα μιας νέας κεντρώας κυβέρνησης με συντηρητικές ενέσεις. Τα διλήμματα του Πρωθυπουργού μετά τις νέες παρεμβάσεις των πρώην Πρωθυπουργών Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά στη Θεσσαλονίκη. 5.000 αποβολές μαθητών στα σχολεία για παράνομη χρήση κινητών σε ένα μήνα. Νόμος και τάξης, η εστία της Κυριακής αποκαλύπτει όλα τα στοιχεία ανανομό. Πρωταθλητές στο λεκαλοπέδι της Αττικής και Κεντρική Μακεδονία, αποφασισμένοι να τηρηθεί ο νόμος περί πιερακάκι ή καθηγητές. Εντάξει, αποβολές μαθητών είναι για το κινητό. Εντάξει, κάνεις μια παραβατικότητα, δέχεσαι την ποινή σου, συνεχίζεις τη ζωή σου. Δεν σταματάει η ζωή σε μια αποβολή. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, και εδώ διαβάζω. Εδώ. Έχω να σου κάνω μια ερώτηση. Έτσι, μπορεί, μην μπορεί να μου την απαντήσει, βέβαια, αλλά τι. Όταν πάρει κάποιο πολλές αποβολές. Ναι. Μην τώρα στην ίδια τάξη. Στην τοπική κοινωνία και στην παρέα είναι στρατηγός πια. Είναι ανώτατο σώμα. Ας μείνω στην ίδια τάξη, αλλά θα είμαι αρχηγός. Αυτό, κατάλαβες. Κάτι θα κερδίσει, κάτι θα χάσει. Έτσι είναι τι η ζωή. Σε ρώτησα. Αν δεν μάθει ο νεαρός, το κορίτσι, το αγόρι από νεαρή ηλικία ότι η ζωή έτσι είναι, κάνεις επιλογές και έχεις το κόστος. Παίρνεις ένα κόστος. Κακό με τα παιδιά ότι μαθαίνουν ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα χωρίς κόστος. Αν το παιδί αντιληφθεί ότι υπάρχει για όλα, για κάθε επιλογή υπάρχει και ένα κόστος, ή το αναλαμβάνει ή όχι. Θα το αναλάβουν. Καταρχάς είναι αντιστασιακός αυτό σήμερα με το κινητό στην τάξη. Χαμό. Θα το πάρουμε και αυτό. Λοιπόν, στο τράπεζι. Εδώ λέει άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Βραζιλία. Ένα. Ναι. Προσέχεις. Ναι. Τα τρόλ του Γκάμπου. Δύο. Και τρία, η κόντρα Μπαρατάκου Χατζηθεοδοσίου. Ποια κόντρα έχετε με τον Μπαρατάκο, κύριε Χατζηθεοδοσίου? Να το έχουμε εδώ τώρα ρεπορτάζ. Για δώστε μας τώρα την απάντηση. Τι κόντρα έχετε? Θυμίζω ότι ήμουν πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης. Ναι. Όσο καιρό την υπηρέτησα, όλες οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες. Έκανα δύο πανελλαδικές συσκέψεις, ήταν ομόφωνες. Και με εντολή του Μπαρατάκου, τότε αν θυμάστε, το ονόμασα πραξικόπημα. Έφυγα από την Κεντρική Ένωση. Ο κύριος Μπαρατάκος, το όνειρό του είναι να γίνει πρόεδρος του ΕΒΑ και πρόεδρος στην Κεντρική Ένωση στο μέλλον. Αυτό νομίζω είναι γνωστό, γι' αυτό καθυστέρησε και τις εκλογές 7 χρόνια. Είμαστε 7 χρόνια. Απίστευτο. Σαν να είμαστε η επταετία. Δηλαδή έπρεπε να γίνουν οι εκλογές στα 4 χρόνια και πήγαμε στα 7. Νομίζω ότι όλο αυτό που συμβαίνει στα επιμελητήρια σήμερα δεν έχει λογική για τον εξής λόγο, επιτρέψτε μου. Τα επιμελητήρια πρέπει να είναι ένα θεσμό στο οποίο δεν έχουν καμία σχέση τα κόμματα. Θα πρέπει να γίνεται ένα. Γιατί τα συμφέροντά μας ο μικρομεσαίων, τι θα πει αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Τι θα πει ποιος κυβερνάει, αν κάτι είναι σωστό, είναι κανένα λάθος. Το ότι παρεμένεις με τόσο ομό τρόπο, θα ακούσατε, επιτρέψτε μου και τελειώνω με αυτό, βγάζει ανακοίνωση ένα κόμμα και λέει στηρίζω αυτό. Αυτό είναι αδιανόητο για μένα. Μακριά τα κόμματα από τα επιμελητήρια. Τα επιμελητήρια, ο ρόλος του θεσμικού ρόλου είναι να συμβουλεύουν το κράτος. Ακριβώς. Αυτό. Έτσι δεν είναι έτσι, αυτό. Από τις κοινωνικές οργανώσεις, μακριά. Έτσι. Ντοκουμέντο. Βίος και πολυτέλεια του Σερ Πιτσιλή. Χρυσές μπίζνες στο βασίλειο της ΑΔΕ. Μίστοσε φωτογραφικά το παλάτι Μολ για την εξοχότητά του και πέταξε στα μπουντρούμια του Υπουργείου του Εφοριακού. Ζημιά 30% από τις μισθώσεις του διοικητή. Μαγειρεύει την πώληση χρεών σε φανς. Κουκουλώνει καταγγελίες για τη μαφία της ΑΔΕ. Προτεραιοποιεί ελέγχους για να πνίξει επιχειρηματίες. Είναι μερικά από αυτά που λέει η εφημερίδα. Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς έβαλε κόκκινες γραμμές σε Αιγαίο και Κύπρο. ΣΥΡΙΖΑ. Στην επόμενη λέει πολιτική γραμματεία το τελικό ξεκαθάρισμα. Ακριβά τα φάρμακα, ασθενείς και βιομήχανοι έξαλλοι με τον Άδωνη. Και πάμε πάνω-πάνω. Πασόκ η επόμενη μέρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φτιάχνει κάστρο κοντένοντας πρίγκιπες και δούκες. Την Δευτέρα αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί έτσι η κατάσταση στο Πασόκ. Πάμε στο ρεπορτάζ. Ιερές θοπίες διαχειρός Πατρός Αντωνίου. Ανατριχιαστικές περιγραφές από το παραπεμπτικό βούλεμα Φωτιά. Παραπεμπτικό είναι, υπάρχει πάντα τεκμηριωθότητα, οφείλουμε να το πούμε αυτό. Κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκων, σε ασέργεια κατά σειρά και κατά εξακολούθηση. Πάρα πολύ ενδιαφέρον θα έχει αυτή η συγκεκριμένη κομματική διαδικασία.
Στα δικαστικά χαρακόμματα για την επιμέλεια των παιδιών, αύριο αναμένεται να εκδοθεί προς τον ίδιο ταγή, Όλγα Κεφαλογιάννη και Μίνος Μάτσας. Αυτά και φυσικά αγωγή 70.000 ευρώ, προχωράμε, αγωγή 70.000 ευρώ στο γιατρό της Τζορτζίνας, Ανδρέα Ηλιάδη, από τους γονείς, τον κύριο Δασκαλάκη, νομίζω και την κυρία Βυσπυρίγκου. Αυτά στον κύριο Δασκαλάκη είναι σίγουρο. Πάμε να δούμε και τι λέει το πρώτο θέμα. Τι παίζει με εκλογικό νόμο και όριο 4-5%, σκηνικό κουρελού, λέει, με 10 κοινοβουλευτικές ομάδες στη Βουλή. Ο Κασελάκης παριστάνει το Μακρόν και η Λατινοπούλου τη Μελώνη. Ο Ανδρουλάκης βαφτίζει την Άννα νούμερο 2 και αναβάθμιση Γερουλάνου στη Βουλή. Ο πρόεδρος του Πασόκ συναντήθηκε ήδη με την κυρία Διαμαντοπούλου και έχει ραντεβού με τον Παύλο Γερουλάνο. Στην ηγετική ομάδα θα μετέχουν όλοι οι συνυποψήφοι του. Στο παρόν της Κυριακής, σε τούνελ κυβέρνησης, σκηνικό ανατροπή στείνεται στη Νέα Δημοκρατία. Αναβρασμό στην κοινοβουλευτική ομάδα, απειλεί ο Αντώνης Σαμαράς για τα ελληνοτουρκικά. Ψυχρός πόλεμος με επιχειρηματίες. Αλλάζει τη βιτρίνα του Πασόκ ο Ανδρουλάκης, ο ρόλος Γερουλάνου, Διαμαντοπούλου και Δούκα. Κατάκλεβαν τον ΕΟΠΗ με παράνομες συνταγογραφήσεις. Αυτή είναι η προειδοποίηση του Υπουργού Υγείας. Σταματήστε να το κάνετε, θα σας πιάσουμε όλους. Από το παρόν της Κυριακής με πλούσιο πάντα ρεπορτάζ. Στην Real News της Κυριακής, 1.100 γιατροί στο στόχαστρο των ελεγκτών, φάμπρικα παράνομων συνταγογραφήσεων, αποκυκλώματα που λιμένονται τα χρήματα των ασφαλιστικών φορέων. Να πούμε για ακόμα μια φορά ότι και χθες μέσα εδώ από την εκπομπή μας ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι οι έλεγχοι θα επεκταθούν και στα φαρμακεία. Είχαμε εδώ τον κύριο Βαλτά και σε λίγο θα ξανανοίξουμε αυτό το μεγάλο θέμα. Οι πολίτες θα βαθμολογούν το δημόσιο. Αμπά, ηλεκτρονικό σύστημα για την αξιολόγηση των κρατικών υπηρεσιών ετοιμάζει η κυβέρνηση. Τα ακούσες, παιδί μου, αυτό. Πώς θα λειτουργεί και η νέα εφαρμογή στην εφημερίδα. Τι ετοιμάζει ο Στέφανος Κασελάκης? Νίκιασε γραφεία 1.500 τετραγωνικών μέτρων στην Πειραιώς. Λες να ετοιμάζει κόμμα. Λες. Δεν ξέρω, πού να ξέρω. Μεγάλη χωρητικότητα γραφεία. Πολύ μεγάλη. Όγκος, να πούμε. Τι είναι αυτό, γιατί κάτι τέτοιοι ψήθυροι άκουσα. Κάτι... Ένα μισθρέμα γραφείο, δεν είναι η οδηγία. Αυτό δεν γράφει. Αυτό είναι... παιδιά, καλά δεν διάβασα. Ναι, τόσο είναι. Το ρεπορτάζ Πειραιώς, πέρα από τα νυχτερινά μαγαζιά, γίνεται και κέντρο πολιτικών εξελίξεων. Γιατί έχει Νέα Δημοκρατική γραφεία, τώρα ανοίγει ο Κασελάκης. Έχει και την ΑΔΕ από κάτω. Βάλτε και εδώ μέσα. Βέβαια. Αλλάζουν όλα στη χορήγηση 4 επιδομάτων. Τα νέα κριτήρια για το ελάχιστο εγγυημένο και για τα βοηθήματα τέκνων, στέγης και ανεργίας που φέρνει το νομοσχέδιο, κύριε Μητρόπουλε. Έρχεται, μάλιστα. Στη Μακεδονία της Κυριακής γερνάμε, αλλά λιγοστεύουμε απελπιστικά. Δημογραφικό υπαριθμό είναι ένα πρόβλημα της χώρας. Οι Δήμοι της Θεσσαλονίκης που γερνούν, που καταγράφονται οι περισσότερες γεννήσεις. Δυσίωνες οι προβλέψεις για τη χώρα έως το 2050, σοκάρουν τα στοιχεία που δείχνουν πως η συρρήκνωση του πολιτισμού τίνει να θεωρηθεί ασυγκρέτητη και μη αναστρέψιμη. 8 εκατομμύρια θα είμαστε το 2000. Ναι. Σοφία Ζαχαράκη στη Μακεδονία της Κυριακής προσυπογράφει το δημογραφικό είναι το οξύτερο πρόβλημα των δυτικών κοινωνιών. Αυτά από τη Μακεδονία της Κυριακής. Το στοιχείο που βγάλαμε, κυρία Φωσκούλη και κύριε Χρετάτο, είναι ότι από το 1932 που μετράμε στην Ελλάδα γεννήσεις θανάτους, το 23 είχαμε τις λιγότερες γεννήσεις στα τελευταία αυτά 98 χρόνια. Δυστυχώς. Άρα πάμε σε μια πληθυσμιακή κατάρρευση. Χρειάζεται εθνικό σχέδιο. Αυτό όμως γιατί συμβαίνει, κύριε Μητρόπουλε, γιατί συμβαίνει, γιατί οι άνθρωποι σκέφτονται να κάνουν ακόμα και ένα παιδάκι, γιατί τους λέει πώς θα τα βγάλω πέρα. Δεν είναι εύκολο για μια οικογένεια. Και είχαμε λιγότερες γεννήσεις, 494.000, τα χρόνια των μνημονίων και του κορονοϊού. Εδώ χρειάζεται να το ερμηνεύσουμε. Έτσι, πάμε, κύριε Πρόεδρε. Πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Ψηφίζουν εξωτερικό για το τριήμερο οι Βορειοελλαδίτες. Βρε, Σπύρο, δεν σου είπα και τι? Σπύρο και στους δυο σας. Εδώ πρέπει να ταξιδέψουμε σε όλη την Ελλάδα να δούμε τι θα γίνει το τριήμερο. Βέβαια. Χαμός θα γίνει το τριήμερο. Θα πάμε. Παντού. Άκουεσαι τώρα, λιγοστεύουν οι μέρες. Επιτέλους πραγματικότητα. Έχει κάθε φορά ο τύπος της Θεσσαλονίκης τον ίδιο τίτλο και λογικό είναι. Το μετρό Θεσσαλονίκης σε 41 ημέρες. Πώς μετράμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Έτσι πρέπει. Δεν το πιστεύουν ούτε οι Θεσσαλονίκης. Και για το μετρό. Όχι, το σημείο για να μην το ξεχάσουν. Γιατί τόσα εδώ και 2-3 δεκαετίες το ξεχνάνε συνέχεια. Όταν ψηφίζουν τους τοπικούς τους βουλευτές, το ξεχνάνε συνέχεια. Ενώ τώρα το σημειώνουν για να το ξεχάσουν. Άσε να το γράφουν οι άνθρωποι. Όλο των κομμάτων, έτσι. Μιλάω και τους βουλευτές. Κύριε Κάτοικη Voice, ο Κοντόπουλος βλάπτει σοβαρά το χρηματιστήριο, πουλάει μούρι με τα 5 δις που σήκωσαν οι εισηγμένες, τα ξένα χρηματιστήρια σε ιστορικά υψηλά και το χρηματιστήριο αξιών σέρνεται στις 1.400 μονάδες. Συνέντευξη Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, θα μεταδρέψουμε τη Θεσσαλονίκη σε πόλη στρατηγίου. Στρατηγείο, ο Υφυπουργός Μεσοτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονία Strikes, ανοίγει στην One Voice τα χαρτιά του για τη Βόρεια Ελλάδα. Νέα στήλη νέμεσης, ως πότε θα συνεχιστεί το ξέφρενο πάρτι στα διεθνή χρηματιστήρια και στους πόσους νεκρούς θα πάρουν μέτρα για την ασφάλεια των τρένων. ΟΕΟ. Αυτά λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ αγαπημένοι μας, να σε καλά, σε λίγο και τα αθλητικά μας.